Καλώ ήρθατε κυρίε και κύριοι στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο κυρίου εδώ μέσα από την συχνότερη τη ΕΤΡΙΑ, η Μωσάκη Και σήμερα είχαμε μια σημαντική ενίσχυση των ανέμων στι περισσότερε περιοχέ. Οι άνεμοι αρχίζουν και κοπάζουν όμω από τη δυτική βορειοβυτική Ελλάδα. Και μέχρι και αργά το βράδυ, απόψε, θα πρέπει να έχουν εξασθενήσει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα έπεσε λίγο η θερμοκρασία. φανταστείτε πολύ. Είχαμε περισσότερο κρύο χθε με την μπουντάδα στις, και προχθέ στι βορειότερε περιοχέ τη χώρα από ότι σήμερα που ήρθαν οι βορειάδε και οι οποίοι δεν μετέφεραν κάτι ιδιαίτερο πλευρά κρύου από τα κεντρικά τμήματα τη Ευρώπη. Αλλά για την υπόλοιπη Ανατολική και την Νότια Ελλάδα, που είχαμε πιο υψηλέ θερμοκρασίε τι προηγούμενε μέρε, έπεσε λίγο η θερμοκρασία. Από ψηλά, να δούμε την εξέλιξη. Βλέπετε λοιπόν πολύ γρήγορα πέρασε αυτό το πραγματικό χαμηλό από τα δυτικά προ τα ανατολικά. Κινείται προ την Ανατολική Μεσόγειο και κυρίω η Κύπρος θα πρέπει να δεχθεί τι επόμενε ώρε αρκετέ βροχέ, πιθανώ και έντονε καταιγίδε. Στην χώρα μα, βλέπετε, μέχρι και το βράδυ ο κύριο θα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Τώρα, κάποιε συνευχέ έχουμε στα κεντρικά τμήματα τη Ευρώπη, οι οποίε δίνουν, καταφέρνουν και δίνουν και κάποιε χιονοπτώσει αρκετά πυκνέ σε περιοχέ τη κεντρική Ευρώπη μετά από πάρα πολλέ εβδομάδε. Πραγματικά. Το σκηνικό του καιρού έγινε λίγο πιο χειμωνιάτικο εκεί, από πλευρά φαινομένων. Γιατί το κρύο είναι σουχτερό στι πιο βόρειε, βορειοανατολικέ περιοχέ τη Ευρώπη εδώ και μέρε. Και θα παραμείνει το κρύο όπω θα δούμε και τι επόμενε ημέρε στην κεντρική και κυρίω στην βόρεια Ευρώπη. Και βλέπετε ότι αύριο μια δέσμη χιονιού. Εκτείνεται από την Πολωνία μέχρι και την Νότια Σκανδιναβία και θα είναι αρκετά πυκνέ αυτέ οι χιονοπτώσει. Ενώ στην χώρα μα ο καιρό θα είναι πολύ καλύτερο. Πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη σε εμά για αύριο από τι πρωινέ ώρε. Ο καιρό θα είναι πολύ πολύ καλό στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα και κυρίω στι πιο βόρειε και ανατολικέ. Θα ξεκινήσουμε με ηλιοφάνεια και λίγα συνεφάκια εδώ στα ανατολικά και στην Κρήτη. Στην δυτική Ελλάδα, τα σύννεφα το πρωί, τι προμεσημβρινέ ώρε θα είναι αρκετά πυκνά από την Ήπειρο μέχρι και την δυτική, κεντρική και νότια Πελοπόννησο και κυρίω εδώ στο κεντρικό, τον νότιο Ιόνιο, στη δυτική και τη Δυτική Κεντρική και κυρίω τη Νότια Πελοπόννησο, δεν αποκλείεται να έχουμε ένα πέρασμα κάποιε παροδική ασθενού βροχή. Τίποτα το ιδιαίτερο, γιατί όσο θα βαδίζουμε προ το μεσημεράκι αργά, ο καιρό θα πρέπει να έχει ανοίξει. ανοίξει και εδώ. Στην Κρήτη, κάποια σύννεφα θα φτάσουν να πυκνώσουν λίγο περισσότερο τι μεσημερινέ ώρε, με μικρή πιθανότητα στο 20% να ψυχαλίσει και να βρέξει πάρα πολύ τοπικά. Στην υπόλοιπη χώρα, η Παρασκευή, βλέπετε, θα κυλήσει με μια ανοιξιάτικη πραγματικά ηλιοφάνεια γιατί σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια θα έχουμε επίση και πάρα πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα που μας χαρίζουν αυτοί οι βορειάδε που πνέουν σήμερα και θα διατηρήσουν την ατμόσφαιρα πολύ καθαρή και κατά τη διάρκεια τη Παρασκευή. Ενώ το βραδάκι, τη νύχτα, θα έχουμε ξαστεριά από άκρης, άκρη ίσω κάποια λίγα συννεφάκια κάνουν την εμφάνισή του εδώ στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά τμήματα τη χώρα μα. Οι άνεμοι, όπω σα έλεγα, πέφτουν σιγά-σιγά και αναμένεται να κοπάσουν κι άλλο. Ήδη από το πρωί δεν φαίνεται να έχουμε πάνω από 4 με 5 εμποφόρα ανέμου βορειοδυτική διεύθυνση στα νότια και στα ανατολικά. Εξάρια επτάρια πιθανώ στην νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα νωρί το πρωί. Όσο θα πηγαίνουμε προ το απόγευμα, οι άνεμοι θα πέφτουν κι άλλο και μάλιστα προ το βράδυ. Αναμένεται να επικρατήσει είναι μια άπνια δηλαδή σε αρκετέ περιοχέ, υπηρετικέ αλλά και νησιωτικέ, θαλάσσιε-πραθαλάσσιε, κυρίω των βορείων περιοχών τη χώρα μα. Όσον αφορά τώρα στον υδράργυρο, αυτό θα πέσει όπω είναι φυσικό μετά από αυτού του βορειάδε, την ξαστεριά που θα έχουμε. Είμαστε στον Ιανουάριο, δεν είμαστε στην Άνοιξη. Θα πέσει λοιπόν κοντά στου μείον 5 με μείον 6 βαθμού στα ορεινά, κοντά στο 0 στα βόρεια παιδινά, ενώ στι υπόλοιπε ορεινέ περιοχέ εδώ στα δυτικά με τι κάποιε συνευχέ μπορεί να μην πέσει κάτω από του μείον 2 και κάτω από του 4 με 12 βαθμού στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μαλακό ο καιρό στι περισσότερε κυρίω νότιε περιοχέ όπου θα παραμείνει και κατά τη διάρκεια τη ημέρα όχι μόνο μαλακό και ζεστό θα έλεγα. Γιατί θα πιάσουμε και 14, 17, ίσω και 20 κατά τόπου στην Κρήτη. Μόνο ο βορειά εδώ στα νότια ανατολικά, που θα πνέει λίγο πιο ενισχυμένα στι πρωινέ που ώρε, ίσω κάνει την αίσθηση τη έντονη ψύχρα, για να μην πω του κρύου, λίγο πιο έντονη. Ενώ στην δυτική Ελλάδα με τι συνευχέ, αν προλάβουν αυτέ να διαλυθούν γρήγορα, θα έχουμε 14 και εκεί όπου θα μείνουν κάποιε συνευχέ μέχρι και λίγο που το μεσημέρι μπορεί να μην έχουμε πάνω από 11 με 12 βαθμού Κελσίου στα ορεινά, κοντά στου 8 με 11 βαθμού Κελσίου ο υδράργυρο στι μεσημερινέ ώρε τη Παρασκευή, κυρίε και κύριοι εξωτερική. Θαυμάσιο καιρό. Θα δούμε με κάποιε μόνο λίγε τοπικέ συνευχέ το πρωί. Κατά τα άλλα, ηλιοφάνεια μέσα στην ημέρα ανοιξιάτικη, με καλή διάβια και ορατότητα και αρκετά καλή ποιότητα στην ατμόσφαιρα στην Αττική. Ξαστεριά το βράδυ. Η ποιότητα στην ατμόσφαιρα θα την οφείλουμε την καλή στου βορειοδυτικού ανέμου που μέχρι και το πρωί θα φτάνουν τα 3 με 4 από για να εξασθενήσουν όμω αργότερα, κυρίω από το μεσημέρι προ το απόγευμα και μετά. Ο υδράγυρο σε ανοιξιάτικα πραγματικά επίπεδα στου 9 βαθμού το πρωί με 17 βαθμού κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Πάμε και στην Θεσσαλονίκη. Και εδώ θαυμάσει καιρικέ συνθήκε. Λιακάδα από το πρωί, λίγα σύννεφα στην Χαλκιδική, τι πρώτε πρωινέ ώρε. Ανοιξιάτικη, πραγματικά ηλιοφάνεια μέσα στην ημέρα με καλή διάβγεια και ορατότητα μέχρι και το απόγευμα. Ξαστεριά το βράδυ με λίγε, πολύ λίγε αρέσει συνευχέ και αν αυτέ σχηματιστούν κυρίω στα πιο δυτικά τμήματα τη περιφέρεια αργά το βράδυ. Οι άνεμοι τώρα θα κοπάζουν όσο θα βαδίζουμε προ το ξημέρωμα τη Παρασκευή από βόρειο-δυτικέ διευθύνσει στην αρχή τη ημέρα. σω φτάσουν και τα 4 με 5 μποφόρ κυρίω στο θερμαϊκό για να πέσει περαιτέρω η έντασή του, όπω σα είπα. Και και κυρίω μετά το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία γύρω στου 4 βαθμού το πρωί θα τσιμπάει λίγο το πρωί, αλλά το μεσημέρι θα πιάσουμε και 13 τοπικά, ίσω και 14 βαθμού Κελσίου στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε τώρα μαζί την όλη εξέλιξη για τι επόμενε ημέρε. Να ξεκινήσουμε από το Σάββατο, που το Σάββατο βλέπετε τι πρωινέ ώρε: 8, 9, 10, 11, 12. Μία το μεσημέρι. Ο καιρό θα είναι πολύ πολύ καλό στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Τι μεσηβρινέ ώρε θα βγάλει κάποια συνεφιά εδώ στα βόρεια βυτικά, αν αφήσουμε το Σάββατο να κυλήσει μέχρι και το βράδυ. Θα δούμε τη συνεφιά εδώ στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια να πυκνώνει αρκετά. σω εδώ στο βόρειο-δυτικό κομμάτι, στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο να αφήσει κάποια παροδική ψυχάλα, όχι κάτι παραπάνω. Ενώ στην υπόλοιπη Ανατολική και την Νότια Ελλάδα μέχρι και το βράδυ μόνο λίγα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή του. Θα το γυρίσει σε νοτιά το Σάββατο από το απόγευμα και μετά, ο οποίο θα φτάσει τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, τα 5 και κατά διαστήματα από το απόγευμα προ το βράδυ και τα 6 ποφόρ στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγου. Το πρωί του Σαβάτου θα έχουμε και κάποιε αρκετά πυκνέ ομίχλε ξανά σε αρκετέ Υπηρετικέ οι καθώ περιοχές, καθώς αυτοί οι νοτιάδες θα μεταφέρουν και πάλι πιο θερμές αέριες μάζες από τα κεντρικότερα τμήματα της Μεσογείου. Για να δούμε τώρα την Κυριακή. Σας έλεγα από τις αρχές της εβδομάδας ότι θα είχαμε κάποια αναγνωριστική πτήση μια συννεφιάς, η οποία επιμένουν τα προοριστικά στοιχεία να τη θέλουν και, την, και τα τελευταία προοριστικά στοιχεία για την Κυριακή. Βλέπετε. Έχουμε πάει ήδη προ το μεσημέρι. Το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, αυτή η συννεφιά θα κινηθεί από τα δυτικά προ τα ανατολικά και δεν αποκλείεται να αφήσει κάποια παροδική ψυχάρα τι πρωινέ ώρε σε αρκετέ υπηρετικέ περιοχέ. Κάποιε ασθενεί τοπικέ βροχέ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν εδώ στα ανατολικά και τα νότια τμήματα, τα, νότια, τα και στην Κρήτη το πρώτο μισό τη Κυριακή. Αλλά μέχρι και τη μία περίπου δύο το μεσημέρι τη Κυριακή θα πρέπει να αρχίσει να ανοίγει ο καιρό στι περισσότερε περιοχέ εκτό από τα δυτικά, όπου εδώ θα έχουμε λίγο πιο άστατο καιρό και δεν αποκλείεται και πάλι μετά το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ να εκδηλωθούν κάποιε ασθενεί τοπικέ βροχέ και όχι παραπάνω. Α, κάποια συνεφιά θα επιμείνει και στην βόρεια Ελλάδα κατά διαστήματα, ίσω και η ορατότητα είναι αρκετά πιο περιορισμένη στα κεντρικά και τα βόρεια, ό,τι στην υπόλοιπη χώρα όπου θα ανοίξει ο καιρό, επαναλαμβάνω, προ το απόγευμα. Η νοτιοδυτική άνεμη στα 4 με 5 τοπικά έω και 6 μποφόρ στην νότια Ελλάδα, ενώ για την Δευτέρα δεν έχω να σα δείξω κάτι το ιδιαίτερο. Λίγα σύννεφα τοπικά αυξημένα στα δυτικά και τα βόρεια, ο μίχλε στι πρωινέ ώρε, όχι μόνο στι παθήσει ο μίχλε περιοχέ. Λιακάδα ανοιξιάτικη στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπω δείχνει το προνοστικό μοντέλο, καθαρό από σύννεφα, από γκρι αποχρώσει. Μέχρι και το τέλο τη Δευτέρα δεν αναμένεται τίποτα το ιδιαίτερο. Οι τοπικέ συνευχέ το μόνο που θα κάνουν είναι να πυκνώνουν λίγο περισσότερο στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Και οι άνεμοι Νότιο-δυτική στα 5 με 6 μποφόρ κατά τόπου και κατά διαστήματα. Βλέπετε το νότιο-δυτικό ρεύμα. Επιμένει σε εμά και αυτό θα χαρίσει αυτέ και πάλι τι ανοιξιάτικε θερμοκρασιακέ τιμέ σε όλο και τη χώρα που θα δούμε σε λίγο. Να σα μιλήσω και για την τρίτη, τι θέλουν τα τελευταία προοριστικά στοιχεία. Αρχικά, καλό ο καιρό. Βλέπετε 7, 8, 9, 10, 11, 12. Μία το μεσημέρι. Δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα στην εικόνα την καιρική στην χώρα μα. Με κάποια σύννεφα λίγο πιο πυκνά και πάλι στα πιο δυτικά και τα βόρεια προ το μεσημέρι. Αργά και μετά, Όμω, αν θα δούμε πάνω δεξιά την ώρα. Και παράλληλα βλέπουμε και την κίνηση α, στον χάρτη, τον προνοστικό. Εδώ προ το απόγευμα και το βράδυ, με τα σημερινά, με τα τελευταία προνοστικά στοιχεία, φαίνεται να έχουμε μια αλλαγή του καιρού στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα με κάποιε βροχέ ή και τοπικέ χιονοπτώσει στα πολύ ορεινά τμήματα. Πιο ενισχυμένου νοτιάδε που δεν αποκλείεται να φτάσουν μέσα στην Τρίτη στα 6 με 7 από φόρ. Και πάμε και στην θερμοκρασία. Βλέπετε ότι αυτή, όπω σα είπα, θα παραμείνει σε ανοιξιάτικα επίπεδα, κυρίω στην κεντρική και την νότια Ελλάδα και σε αυτέ τι περιοχέ όπου δεν θα βγάζει ο μύχλε. Εκεί όπου θα έχει ο μύχλε, σε πατήσει ο μύχλε περιοχέ, τις υπηρετικές σε κλειστούς κόλπους σε πεδιάδες, οροπέδια κυρίως περιοχές κοντά σε λίμνες και σε ποτάμια οι ομίχλες από το Σάββατο τις πρωινές ώρες θα γίνουν περισσότερες και θα κρατούν περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας και έτσι βλέπετε το δεκάρι εδώ στα ορεινά 13 με 14 βαθμούς στα βόρεια το Σάββατο η μέση η... μέγιστη θερμοκρασία 16-18-20 στην ενότη Ελλάδα και όπου θα έχει ο υπολογίστε ω και 4 βαθμούς πιο χαμηλά τον υδράγυρο στα υπηρετικά. Την Κυριακή δεν αλλάζει η εικόνα η θερμοκρασιακή. Ίσως έχουμε και αρκετά 18-20 στα κεντρικά και τα νότια. Την Δευτέρα. Πάλι οι ανησιάτικε θερμοκρασίε, όσο πιο κεντρικά και νότια, τόσο πιο υψηλέ θα είναι αυτέ. Στην Βόρεια Ελλάδα και εδώ θα είναι πάρα πολύ μαλακό ο καιρό, όπω και στα υπόλοιπα Βαλκάνια έχει μαλακώσει πάρα πολύ ο καιρό. Ενώ την Τρίτη δεν αποκλείεται πριν την έλευση του πραγματικού χαμηλού που σα έδειξα, με του νοτιάδε και μέχρι και το απόγευμα, να φτάσει ο υδράγειο και του 18 βαθμού στα βόρεια και να αγγίξει και πάλι του 19 με 20 βαθμού στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για ό,τι νεότερο όμω μέχρι και για τα, τις 19 με 20 του Γενάρη, όπως σας είπα και την Δευτέρα και την Τρίτη, υπάρχει μια τάση να αλλάξει λίγο ο Τα τελευταία προσθήκα στοιχεία θέλουν κάποια κρύα μάζα από την Βόρεια Ευρώπη να κινείται λίγο νοτιότερα. Δεν δείχνει να επηρεάζει όλη την χώρα αυτή η κρύα μάζα μετά τις 18-19 του Γενάρη. Α, ίσως κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα να έχουμε κάποια μικροαλλαγή από πλευράς θερμοκρασίας. Γι' αυτά και για ακόμα περισσότερο όμως σας περιμένω και αύριο εδώ μέσα από τη συχνότητα τη έτρια, να δούμε καλύτερα τις καιρικέ εξελίξεις όπως κάνουμε πάντα εδώ μέσα από τη συχνότητα της Σερτ. Από όλου και ειδικά από μένα, το Σάκη Ανώτολου, κυρίε και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.